Έχω καλέσει έτσι για να μας βοηθήσει και να σας βοηθήσει τον πρόεδρο από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Βοριά. Βέβαια, επειδή υπήρχαν και πάρα πολλές αναφορές ακροατών από τη Ρόδο, προσπαθώ να βρω και τον κύριο Εγκλέζο, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα καταφέρω. Κύριε Βοριά, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλημέρα, κυρία Δουλιαράκη, εσάς τους ακροατές και καλή εβδομάδα. Να μας πείτε, καταγράφεται ως ασθένεια, η ασθένεια ως κανονική άδεια? Κοιτάξτε, εγώ θα πω ότι πρέπει να γίνεται έτσι. Αυτή τη στιγμή ο COVID είναι και αυτή μια ασθένεια και όπως για κάθε ασθένεια προβλέπεται άδεια η οποία καλύβεται από τον φορέα, τον ασφαλιστικό φορέα. Από τη στιγμή δηλαδή που διαγνωστεί από γιατρό ότι έχει κολλήσει κάποιος τον κορονοϊό, τότε προβλέπονται κάποιες ημέρες αδείας από τον γιατρό. Και αυτό τις είδαμε ότι είναι ανάλογα αν ήταν Δέλτα, αν ήταν Όμικρον, κάποιες μέρες. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να υπολογίζεται στην κανονική άδεια. Ναι, αλλά κοιτάξτε τώρα, να ρωτήσω το εξής. Εμείς κάνουμε ένα τεστ. Κάνουμε ένα self-test, κάνουμε ένα rapid test, κάνουμε ένα μοριακό τεστ. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου αυτό ζητείται από τον ασθενή, τον άνθρωπο ο οποίος έχει κολλήσει COVID-19. Να τον καλημερίσω και τον πρόεδρο από τη Ρόδο και από το Εργατικό Κέντρο, τον κύριο Εγκλέζο, να μην τον αφήσουμε να μας περιμένει εκεί στον αέρα, μοναχός του, κύριε Βοριά. Και λέω λοιπόν το εξής, λένε οι άνθρωποι, μα πώς καταγράφεται ως κανονική άδεια, πρέπει να πάμε και στο γιατρό? Από την άλλη ζητάνε PCR, από την άλλη ζητάνε rapid test, μα από τη στιγμή που έχουμε κάνει ήδη ένα rapid test και είναι δηλωμένο στην αρμόδια πλατφόρμα, στο gov.gr, και βγαίνει ένα χαρτί από εκεί, αυτό δεν μπορεί να το κρατήσει το ταμείο έτσι ώστε να ξέρει, αντί να ταλαιπωρούμαστε πάνω κάτω? Κυρία Δουλιαράκη, οι ακροατές έχουν απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς όμως έχουμε ξαναπεί ότι σε αυτή τη χώρα δεν λειτουργεί λογική. Όταν λοιπόν περνάνετε, όπως είπατε πολύ σωστά, από κάποια τεστ, από δηλώνετε στο νεοδί τυχόν αν κάποιος έχει κολλήσει επίσημα COVID-19 και μάλιστα τίθεται σε καραντίνα, για ποιο λόγο να χρειάζεται έξω να πάει σε κάποιο γιατρό? Δυστυχώς όμως ο ΕΦΚΑ ζητάει από γιατρό, όπως για την κάθε ασθένεια, να του δικαιολογήσει την κάθε άδεια, έτσι ώστε να μην θεωρηθεί, να μην αφαιρεθεί από την κανονική του άδεια και να χάσει κάποιες μέρες από την ξεκούραση που πραγματικά δικαιούται. Αυτό είναι η ταλαιπωρία. Τώρα τι μπέρδεμα είναι όλο αυτό? Τα ίδια συμβαίνουν και φαντάζομαι και στη δική σας την περιοχή, γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμος, κύριε Εγκλέζο, ο οποίος λέει, μα τι θα γίνει ρε παιδιά, πάω να φτιάξω τα χαρτιά μου, δεν τα κρατάνε τα χαρτιά μου. Τη μια μου ζητάνε PCR, την άλλη λένε ότι πρέπει να έχω rapid test, είτε rapid test ή PCR. Τι είναι όλη αυτή η ιστορία και η διαδικασία? Γιατί δεν συσπυρώνεστε όλοι μαζί, μπας και εκεί το έρμο το Υπουργείο καταλάβει ότι ταλαιπωρεί τον κόσμο? Καλημέρα και από εμάς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στον συνάδελφο Στέλιο. Δυστυχώς, όσο το σύστημα είναι έτσι και δεν έχει, οι υπηρεσίες μεταξύ τους δεν συντονίζονται ή δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα ώστε όλα αυτά αυτόματα να ενημερώνονται οι υπηρεσίες οι δημόσιες, μεταξύ τους θα έχουμε αυτά τα προβλήματα. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Η ταλαιπωρία των συναδέλφων είναι αφάνταστη. Φανταστείτε ότι μέχρι χθες δεν είχαν εμφανιστεί ακόμα και τα ένσημα από το Εργάνη, από τις αναστολές, με αποτέλεσμα και τις συνάδελφοι να μην είχαν δικαίωμα να πάρουν ούτε να πληρωθούν τα επιδόματα ασθενείας, ούτε οι έγκυες συνέχεια θα πάρουν το επίδομα αλοχίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα λαλούμ, όσο οι υπηρεσίες μεταξύ τους δεν συγχρονίζονται και όσο δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα καταγραφής όλων αυτών των συμβάντων. Είναι αυτό που είπε και ο συνάδελφος Στέλιος, δυστυχώς, και στη Ρόδο. Σε ποια ένσημα αναφέρεστε, γιατί εγώ δεν το κατάλαβα. Αναφέρεστε στις ημέρες ασθενείας των ανθρώπων οι οποίοι έχουν νοσήσει από COVID-19, σε αυτό συγκεκριμένα αναφέρεστε? Και σε ασθένειες με άλλες, οποιασδήποτε άλλη ασθένεια. Γενικά είναι το σύστημα νοσεί, το σύστημα νοσεί και δεν είναι όχι ήδη εμείς οι εργαζόμενοι. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα διότι δεν συντονίζονται μεταξύ τους υπηρεσίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ταλαιπωρία είναι αφάνταστη. Δυστυχώς χρειάζεται ξεχωριστή γνωμάτευση γιατρού για να πας στο ΕΜΦΚΑ για να τη δεχτούν. Δεν την δέχονται εάν δεν περάσουν οι απαιτούμενες ημέρες μετά την νόσηση από κορονοϊό. Δηλαδή
είναι 14 μέρες για αυτούς που έχουν εμβολιαστεί και 22 για αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί όταν νοσίζουν από COVID. Δυστυχώς για να εμφανιστεί το πιστοποιητικό τους και να έχουν στα χέρια τους ένα στοιχείο το οποίο μπορούν να καταθέσουν. Ναι, αλλά με συγχωρείτε, μέχρι να περάσουν οι 14 μέρες για όσους έχουν νοσήσει και να πάνε και 22 μέρες για όσους έχουν εμβολιαστεί και 22 μέρες για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, άντε να πείσεις στον εργοδότη σου εσύ ότι δεν είσαι ελεφαντάς. Ναι, γι' αυτό λέμε ακριβώς. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και μάλιστα αρκετοί εργοδότες, να το ξέρετε, δεν ξέρω αν συμβαίνει και εδώ που συμβαίνει, στην πέμπτη έκτη μέρα ζητάνε στους εργαζόμενους να επιστρέψουν παρόλο που ακόμα και βγαίνουν θετικοί από την νόσηση. Έχουμε τεράστια προβλήματα που να αντιμετωπίσουμε. Και ο εργαζόμενος υποχρεωτικά δηλώνει ότι έχει σταματήσει να είναι θετικός για να πάει στη δουλειά, για να μην χάσει το μεροκάματο και για να μην μείνει απλήρωτος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει τεράστιο θέμα σε αυτό υπάρχει τεράστιο θέμα και πρόβλημα στην περίπτωση αυτή. Παρ' όλα αυτά σας λέω ότι οι εργαζόμενοι, και δεν ξέρω, θα το βεβαιώσει και ο Στέλιος, ότι αρκετοί στην πέμπτη αυτή μέρα, παρόλο που ακόμα είναι θετικοί, πηγαίνουν γιατί δηλώνουν ότι είναι αρνητικοί να πάνε να μην χάσουν μεροκάματο, για τον λόγο αυτό που λέμε, ότι δεν μπορούν να πιστοποιήσουν ότι είναι άρρωστοι, γιατί χρειάζεται ξανά το νομάτι του γιατρού να καταφέρουν στο έπτα. Μα από τη στιγμή που έχουν το χαρτί, αυτό που τους λέει ότι είναι θετική στον κορονοϊό και είναι επίσημο χαρτί που βγαίνει από τη πλατφόρμα gov.gr κλπ. Και λένε ότι, ξέρετε, είναι επίσημο χαρτί του κράτους. Τι καταγίνεται, συγγνώμη δηλαδή τώρα, αλλά ναι, δεν μπορούσα να μην το πω. Αυτό λέμε και το χαρτί αυτό εμφανίζεται στις 14 και στις 22 ημέρες. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι συμβαίνει. Έτσι, δηλαδή, ίσα ίσα για να ταλαιπωρούν τους ασφαλισμένους, κύριε Αδουλιαρά, κύριε Τόση. Μα δεν είναι μόνο, θέμα ταλαιπωρίας, κύριε Βοριά. Είναι θέμα ότι ο άλλος κινδυνεύει να χάσει τη δουλειά του. Δηλαδή αυτό το οποίο λέει τώρα ο κύριος Εγκλέζος είναι ακόμα πιο τραγικό. Ο άλλος πέμπτη έκτη μέρα μπορεί να πάει, δεν ξέρω τι χαρτί να πάρει από τον οποιοδήποτε γιατρό, ότι ήταν κάποιες μέρες άρρωστος. Δεν έχει ο άνθρωπος ακόμα γίνει καλά και γυρίζει στη δουλειά. Και καταλαβαίνουμε τι γίνεται στη συνέχεια στη διασπορά του ιού. Και από την άλλη μιλάμε για βιολογικά μέτρα, μιλάμε για υγειονομικά πρωτόκολλα και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό ακριβώς. Κύριε Βουριά, συνεχίστε. Σας έκανα παράκαμψη. Αυτό συμβαίνει. Ναι, αυτό συμβαίνει. Ίσα-ίσα για να ταλαιπωρούν. Και γι' αυτό σας λέω ότι πολλοί από αυτούς αναγκάζονται να τη δηλώνουν ως κανονική άδεια και κάνουν τις ημέρες της κανονικής άδειας. Έτσι ώστε να μην έχουν πρόβλημα με τη δουλειά τους. Είναι πολλές έτσι θα έλεγα οι παρενέργειες εις βάρος πάντα των εργαζομένων, γιατί έτσι όπως λειτουργεί πραγματικά το κράτος, πραγματικά το Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης, που λειτουργεί μόνο και μόνο για να ταλαιπωρεί τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή, κυρία Δουλειά, και έξω από την πόρτα μου περιμένουν δύο ανθρώποι πάλι για τις σχέσεις τους με τον ΕΦΚΑ. Έχουν ο ένας αναπηρική μου σύνταξη και δεν έχει πάρει εδώ και 8 μήνες ούτε ένα ευρώ. Ο άλλος έχει να πάρει την κανονική του σύνταξη εκκρεμή εδώ και 4 χρόνια. Όπως και το επικουρικό υπάρχουν περιπτώσεις ακόμη και 6 χρόνια. Καλά, με πάτε σε άλλο κεφάλαιο. Ένα λεπτό. Γιατί έρχεται μισό λεπτό. Θα με πάτε, θα σας πάω. Του ΕΦΚΑ. Μη στεναχωριέστε, θα σας πάω, αλλά να το ολοκληρώσουμε. Λέτε λοιπόν ότι από τη στιγμή που δεν έχει λυθεί το θέμα από το αρμόδιο Υπουργείο, θα πρέπει, κρατάμε αυτό που μας είπε ο κύριος Εγκλέζος πριν από λίγο, ότι ο ΕΦΚΑ κάνει δεκτό το χαρτί ότι έχεις αρρωστήσει, έχεις νοσήσει, εάν είσαι εμβολιασμένος στις 14 ημέρες, αν δεν έχεις εμβολιαστεί στις 22 τις ημέρες, για να μπορείς να το δικαιολογήσεις. Εσύ που δεν βρίσκεσαι σε αυτή την κατηγορία 5η-6η ημέρα, τις έχεις πάρει ως κανονική άδεια, χάνεις δηλαδή από την κανονική σου την άδεια, άσχετα με το αν είσαι καλά ή όχι, για να μην χάσεις τη δουλειά σου, επιστρέφεις στη δουλειά σου. Αυτό να κρατήσουμε, αυτό είναι αυτό που επικρατεί και το λένε δύο εργατικά κέντρα Ηρακλείου και Ρόδου. Με ό,τι συνέπειες φυσικά αυτό έχει και υγειονομικές. Ωραία. Ρωτάει επίσης μία κυρία η οποία στέλνει μήνυμα. Το παιδί μου έχει αρρωστήσει με COVID. Μπορώ να πάρω άδεια, επιτρέπεται να πάρω ειδική άδεια για να μείνω στο σπίτι? Υπάρχει ειδική άδεια για να μπορώ να το βλέπω, ή και πάλι μέρος της κανονικής αδείας πρέπει να αναλώσω? Είναι 5 ημέρες η κανονική άδεια και μετά τις 5 ημέρες πρέπει να πάνε, η ειδική άδεια είναι μέχρι τις 5 ημέρες και η κανονική μετά τις 5 που πρέπει να πάρει ίδια από την κανονική της άδεια. Αυτή που δικαιολογείται είναι το ίδιο με τους νοσήσαντες μέχρι 5 ημέρες, ή 5 νομίζω, ή 6 αν δεν κάνω λάθος το αριθμό, νομίζω είναι 5, και από την 6η μέρα χρεώνεται κανονική άδεια.
Για να βλέπει το παιδί της. Υπάρχει λοιπόν ειδική άδεια για τις μητέρες με παιδιά τα οποία ή για τους γονείς τέλος πάντων. Για τους γονείς. Είναι οι 5 πρώτες μέρες. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να δηλώνονται κανονικές ημέρες άδειας, αν ακόμα εξακολουθεί να παραμείνει στο σπίτι. Ωραία. Εύκα τώρα. Για πάτε παρακάτω και αν έρθει ερώτημα, απαντάτε. Τι είπατε, ότι υπάρχουν αυτή την ώρα εκκρεμείς συντάξεις οι οποίες εκκρεμούν εδώ και 4 χρόνια. Αλήθεια το είπατε, κύριε Βοριά? Φυσικά αλήθεια το λέω, και η κατάσταση που υπάρχει. Και όχι μόνο 4 χρόνια. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχετε βαλθεί πρωί-πρωί να μας τρελάνετε. Με συγχωρείτε και οι δύο. Διότι τουλάχιστον όπως είπε ο εκπρόσωπος του ΙΚΑ, εκπρόσωπος τύπου όχι του ΙΚΑ, του ΕΦΚΑ, έχω μείνει στο ΙΚΑ του ΕΦΚΑ, την προηγούμενη εβδομάδα, είπε ότι ξέρετε, πρώτου 19 όλες οι εκκρεμείς συντάξεις εις ένα ποσοστό 90% έχουν αποπερατωθεί, έχουν δοθεί, όποιες μένουν, δηλαδή το υπόλοιπο 10%, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου πανελλαδικά θα έχει σε 25 μέρες, μετρήστε να δείτε πότε έδωσε τη συνέντευξη αυτή, μέσα σε 25 μέρες θα έχουν όλες κλείσει. Και από τον Ιούνιο και μετά μιλάμε ότι μόνο για τις δύσκολες περιπτώσεις, μάλλον εννοεί τις πολλαπλές διαδοχικές κλπ, εντός 90 ημερών. Τι λέτε εσείς για εκκρεμή χρόνια, ότι υπάρχουν άνθρωποι που σας περιμένουν έξω από το γραφείο σας και περιμένουν 4 χρόνια να πάρουν σύνταξη, αφού έχουν όλες εκαθαριστεί? Ποια δουλειά, και μου επιτρέψετε κι εσείς στον αέρα να πω τη λέξη μπούρδες. Η πραγματικότητα λέει διαφορετικά. Εδώ πέρα φύγανε πριν λίγο καιρό αιτήσεις συντάξεων που ήταν του 2016 παρακαλώ, και πήγανε στην Αλικαρνασσό σύμφωνα με τις καταγγελίες μας από τον Εσταυρωμένο οι φάκελοι, και γυρίσανε πίσω γιατί δεν τις δέχτηκε η Αλικαρνασσό, γιατί ήταν τόσο παλιές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η κατάσταση είναι τραγική. Για ξαναπείτε το όλο αυτό. Θα το ξαναπώ ότι το είπα επειδή εδώ και λίγο καιρό έγινε διανομή των φακέλων και στην με τις υποδιευθύνσεις που έχουν κάνει στον ΕΦΚΑ σε τοπικό επίπεδο, θέλετε να σε πείτε. Σε τοπικό επίπεδο, ναι, φύγανε φακέλοι που αφορούσαν την περιοχή της Αλικαρνασσού, όμως ήταν του 2016 και σύμφωνα με πληροφορίες επιστραφήκαν από την Αλικαρνασσό στον Εσταυρωμένο γιατί ήταν τόσο παλιές. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που ο κόσμος έχει αγανακτήσει, τις ζούμε εδώ πέρα καθημερινά. Σας λέω τώρα, δύο άνθρωποι περιμένουν έξω από το γραφείο μου για θέματα τέτοια. Προχθές με πήρε ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε, τυφλώθηκε στη δουλειά. Ο άνθρωπος έχει υποχρεώσεις, βγήκε αναπηρική σύνταξη εδώ και 2 χρόνια και δεν έχει πάρει ούτε 1 ευρώ. Έχουν καταστάσεις οι οποίες μας βγάζουν έξω από τα ρούχα μας. Φανταστείτε τι τραβάνε οι ασφαλισμένοι. Να παίρνουν τηλέφωνο, να μην σηκώνουν μάλιστα ούτε καν τηλέφωνο να τους δώσουν μια πληροφορία, και πραγματικά οι άνθρωποι να βρίσκονται σε απόγνωση. Η κατάσταση του ΕΦΚΑ στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο και γενικότερα στην Ανατολική Κρήτη είναι τραγική. Επαναλαμβάνω, τραγική. Έχουμε φτάσει το θέμα παντού. Το φτάσαμε στον Περιφερειάρχη, το φτάσαμε στον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, προχθές στη συνάντηση. Το θέσαμε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ που βρισκόταν στο Ηράκλειο την Κυριακή σε συνάντηση. Παντού το θέτουμε και ποτέ και δεν έχει γίνει τίποτα. Λοιπόν, πραγματικά μας θεωρούν πολίτες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Αυτό βλέπουμε, ότι αυτή η αντιμετώπιση έχουμε. Έχουν ευθύνη οι τοπικές βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, γιατί ξέρουν πολύ καλά την κατάσταση. Μπορεί να λένε ιστορίες ότι άνοιξαν κάποια στη Σιτία κτλ. Η ουσία είναι ότι δεν προχωράει και δεν πρέπει να προχωρήσει, και ταλαιπωρούν τον κόσμο. Και πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Και οτιδήποτε αφορά εισπρακτικό μέτρο δουλεύει άψογα. Οτιδήποτε αφορά θέματα παροχών είναι διαλυμένο το ΕΦΚΑ. Πριν μια 10 μέρες, κυρία Δουλγεράκη, να σας ενημερώσω ότι ο μισός ΠΕΚΑ, το ελεκτικός μηχανισμός του ΕΦΚΑ, έτσι υποστελεχώθηκε. Φύγανε από τα 2 κλιμάκια, έμεινε το 1. Σε παγκρίτιο, σας λέω, έτσι, σε παγκρίτιο για όλη την Κρήτη. 2 κλιμάκια υπήρχαν και καταργήσανε προχθές το 1. Αυτή είναι η κατάσταση. Και ό,τι να μας λένε οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι είναι μπούρδες. Η πραγματικότητα τους διαψεύδει και η αγανάκτηση των πολιτών και των ασφαλισμένων έχει ξεπεράσει, έχει ξεσυλίσει το ποτήρι. Μια ζωή να πληρώνουν οι ανθρώποι στις φορές και να παίζουν με την αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων.
Αυτό το οποίο γνωρίζαμε, αλλά ας ρωτήσω πρώτα τον κύριο Εγκλέζο, έτσι είπε, για να μην είμαι και αγενής. Έχετε ανάλογα προβλήματα επίσης στον ΕΦΚΑ στη Ρόδο, κύριε Εγκλέζο? Τα προβλήματα είναι τα ίδια παντού. Παντού, όπως είπε και ο Στέλιος, υπάρχει καλές συνεντεύξεις, καλά τα δελτία τύπου, οι ενημερώσεις μέσα από τα Υπουργεία και όλα αυτά, ότι όλα λειτουργούν άψογα. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτά που είπε ο Στέλιος. Υπάρχει και το τεράστιο πρόβλημα της επικουρικής σύνταξης, που η επικουρική σύνταξη δυστυχώς ταλαιπωρεί αφάνταστα τον κόσμο αρκετή και στην περιοχή μας. Δεν έχουν λάβει. Παναγιώτη μου, συγγνώμη να σε διορθώσω. Το πρόβλημα της Ανατολικής Κρήτης δεν υπάρχει πουθενά στην άλλη, σε όλη την Ελλάδα. Εμείς μπορούμε να μιλήσουμε. Μάξιμου σε δύο χρόνια δίνεται η επικουρική σύνταξη. Εδώ υπάρχουν επικουρικές συντάξεις που έχουν να δοθούν από το 16, εδώ και 5 και 6 χρόνια. Δεν υπάρχει αλλού αυτό το πρόβλημα, ακόμη και δίπλα μας, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά. Δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, παρά μόνο στην Ανατολική Κρήτη. Στο επιβεβαιώνω, γιατί το έχουμε κοιτάξει επανειλημμένα και έχει τεθεί. Γνωρίζουμε, όμως, δεν γίνεται τίποτα. Εμείς γνωρίζουμε από το χέρι, διότι αρκετοί από εμάς συμμετέχουν και στις τοπικές επιτροπές στάσεων του ΙΚΑ. Γι' αυτό γνωρίζουμε εκ των πραγμάτων τι γίνεται και όλη τα ρεπορία των περισσότερων στάσεων αφορά τις συντάξεις τους και την καταβολή της επικουρικής ένταξης. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι τεράστιο. Καλές οι διαφημίσεις, καλά τα μέτρα, αλλά σας λέω, ειδικά δεν θα αναφερθούμε σε συναδέλφους που έχουν δύο και τρία ταμεία και προσπαθούν εδώ και 4-5 χρόνια να ξεκαθαρίσουν ένα ταμείο με το άλλο για να αρχίσουν να πληρώνονται την σύνταξή τους. Και το μέτρο αυτό και οι ενέργειες που θα γίνουν από εδώ και πέρα ακόμα θα δημιουργήσουν μεγαλύτερο αλαλόμ όταν θα ενταχθούν και οι δικηγόροι οι οποίοι θα βγάζουν τις συντάξεις. Εκεί θα δείτε τι έχει να γίνει με τις βεβαιώσεις, με τις συντάξεις που θα καθυστερούν. Βέβαια θα παίρνουν την προσωρινή σύνταξη, αλλά όταν θα γίνει η ολοκλήρωση και η κατάσταση θα έχουμε τεράστια προβλήματα. Άρα λοιπόν όλο αυτό που διαφημίζουν για μας είναι μια κοροϊδία, όπως είπε και ο Στέλιος. Πρέπει να γίνουν δραστικά μέτρα και να ενσωματωθούν επιτέλους όλες οι υπηρεσίες να συνεννοηθούν μεταξύ τους σε πρώτη φάση μέσω από μια πλατφόρμα η οποία θα μπορεί αυτόματα να ελέγχει όλα τα ένσημα και τους ασφαλισμένους και να γίνονται οι διαδικασίες πιο απλοϊκές ώστε να σταματήσει να ταλαιπωρείται ο κόσμος. Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα. Όλα τα άλλα είναι απλά για να βγουν στη τηλεόραση να δώσουν μια συνέντευξη και να χαϊδέψουν τα αυτιά όλων των ασφαλισμένων και όλου του κόσμου. Όταν λέτε ότι η Ανατολική Κρήτη έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα και πανελλαδικά εδώ εντοπίζονται τα προβλήματα, κύριε Βοριά. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα μας έλεγε ο κύριος Κοκκινάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, ότι ξέρετε, μόνο για το περιφερειακό κατάστημα του ΕΦΚΑ είχαμε κοντά στις 10 με 11.000 μαζί με Ηράκλειο, Λασίθι ή άλλες τοπικές υποδιευθύνσεις, που δεν ξέρω γιατί αυτό τον ΕΦΚΑ τον κάνανε υποδιευθύνσεις, γιατί φαίνεται θέλει το ένα να παρουσιάζει δουλειά καλύτερη από τον άλλο και δεν ξέρω ποια είναι η σκοπιμότητα. Δεν εξυπηρετεί πάντως τον κόσμο. Έχετε συνολικό αριθμό με το πόσο έχουν φτάσει αυτές οι εκκρεμείς συντάξεις και γιατί η Ανατολική Κρήτη παρουσιάζει μόνο αυτό το πρόβλημα? Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μάλλον ξέρουμε γιατί το παρουσιάζει. Γιατί είναι ότι απλές. Όταν αναλογιστούμε ότι πριν μερικά χρόνια το τμήμα συντάξεων του ΕΦΚΑ στο Ηράκλειο αποτελούνταν από 23 έμπειρους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και τώρα μόλις 6-7 προσπαθούν να βγάλουν ένα τέτοιο έγκο, καταλαβαίνετε που υπάρχει το πρόβλημα της υποστελέχωσης. Έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια και από τις δύο τελευταίες κυβερνήσεις, έχουν πάει σε άλλα τμήματα του ΕΦΚΑ και φύγανε από αυτό το κύριο πόστο. Επιτράπηκε μάλλον να φύγουν από αυτό το κύριο πόστο. Άρα καταλαβαίνετε ότι επιβεβαιώνει και ο κ. Κοκκινάκης με τα λεγόμενά του όλα αυτά που λέμε, ότι είναι πάρα πολλές. Για μας η πληροφόρηση είναι ότι είναι γύρω στις 14.000 αιτήσεις αυτές. Πόσες? 14.000 που εκκρεμούν οι αιτήσεις κυρίες επικουρικής σύνταξης αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Κρήτη. Λοιπόν, η κατάσταση σας λέω είναι πολύ τραγική και αυτή η τραγική κατάσταση έχει φύγει και έχει μεταφερθεί εκτός από το τμήμα συντάξεων και σε άλλα τμήματα όπως τα εργατικά ατυχήματα. Το ξέρετε ότι χρειάζεται να περάσει ακόμα και ένα ολόκληρο έτος για να εγκριθούν τα εργατικά ατυχήματα που επιτίθεται ότι προηγούνται ειδικά στους ΕΦΚΑ Αγίου Μινά και Αλικαρνασσού. Ένα χρόνο να περιμένει. Θα θυμάστε το πρόσφατο, χρειάστηκε να κάνουν παρέμβαση. Δεν έχει πληρωθεί αυτό το παλικάρι που έπεσε στην πίστα εκεί πέρα σε ένα κέντρο διασκεδάσεων πριν κάποιους μήνες. Και χρειάστηκε το παιδί να μπει σε πρόγραμμα αποκατάστασης και δεν είχαν λεφτά, δεν είχαν χρήματα, γιατί ακόμα δεν είχε
εγκριθεί το εργατικό ατύχημα και χρειάζεται να κάνουν μια παρέμβαση. Αλλά ξέρετε πόσα εργατικά ατυχήματα αυτά κρεμούν. Πραγματικά σας λέω, η κατάσταση είναι πολύ τραγική. Είναι πολύ τραγική και αυτή η κατάσταση δεν φαίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα σας θυμίσω ότι πριν λίγο καιρό οι φακέλοι φεύγανε σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα από το Ηράκλειο. Μην το ξεχνάμε. Το συντάξεων. Φεύγανε και πηγαίνανε στη Βόρεια Ελλάδα για να τακτοποιηθούν συντάξεις του Ηρακλείου. Και πάλι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και αδιαφορούν οι κυβερνώντες, δυστυχώς. Μάλιστα. Είπατε πριν από λίγο ότι μερίδιο ευθύνης και πολύ μεγάλο φέρουν οι βουλευτές στο σύνολό τους επίσης. Φαντάζομαι θέλετε να πείτε ότι θα έπρεπε να έχουν τρίξει τα δόντια περισσότερο. Φυσικά εκλέγονται από τους Ηρακλειώτες και ο κύριος Αυγενάκης και ο κύριος Μάξιμος Ενετσατάκης έπρεπε να είναι κάθε μέρα στο Υπουργείο Εργασίας για την τακτοποίηση αυτών των χιλιάδων ασφαλισμένων που περιμένουν να πάρουν, ειδικά σε αυτή την περίοδο που τόσο έχουν ανάγκη. Βλέπουμε πως τρέχει ακρίβεια, βλέπουμε ότι τα νοικοκυριά πραγματικά θα έλεγα δεν μπορούν να βγάλουν την καθημερινότητα. Έρχονται λογαριασμοί της ΔΕΗ, τις 10 γενικότερα, οι οποίοι έχουν ξεφύγει κάθε οικογενειακού προϋπολογισμού, και σε όλη σε αυτή την κατάσταση να μην μπορούν να πάρουν και τη σύνταξή τους να ανταποκριθούν αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Κύριε Βοριά, κύριε Γκλέζο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα.